Το τσιγάρο μπορεί να βλάπτει σοβαρά την υγεία, αλλά η καλή μπίζνα ποτέ. Σήμερα, παιδιά, θα δούμε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία παρά την τεράστια επιτυχία της, παραμένει 100% ελληνική 136 χρόνια αργότερα. Καλώς ήρθατε στην ιστορία του Καρέλια. Το ταξίδι μας σήμερα ξεκινάει στην Καλαμάτα το μακρινό 1888, όπου δύο αδέρφια, ο Γεώργιος και ο Ευστάθιος Καρέλιας, κάνουν σιγά σιγά τα πρώτα τους βήματα στο εμπόριο τσιγάρων. Επειδή η Μεσσηνία γενικά δεν παράγει καπνό, οι ιδρυτές μας, όπως και όλες οι υπόλοιπες ντόπιες καπνεμπορικές, προμηθεύονται καπνό με καΐκια από το Αγρίνιο και τη Λαμία, τον οποίο μετά πουλάνε στην ντόπια αγορά πακεταρισμένο σε μικρά χάρτινα σακουλάκια. Σύντομα η εταιρεία, όπως και η ίδια η οικογένεια Καρέλια, θα επεκταθεί. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Γιώργος Καρέλιας καταλήγει με 8 παιδιά, τα οποία το ένα μετά το άλλο εντάσσονται και αυτά στην οικογενειακή μπίζνα. Με τον ερχομό του 20ου αιώνα όμως, μια νέα εφεύρεση μαγνητίζει το ενδιαφέρον τους. Τα έτοιμα τσιγάρα, αυτά που σήμερα λέμε βιομηχανικά, κερδίζουν έδαφος στο εξωτερικό μέρα με τη μέρα. Οπότε τα αδέρφια μεταμορφώνουν τελείως το μοντέλο της επιχείρησης και από το συσκευασμένο καπνό αποφασίζουν να παράγουν και αυτοί έτοιμα. Όταν λέω παράγουν έτοιμα, το 1900 αυτό σημαίνει παίρνουν κόσμο για να τα στρίβει κανονικά με το χέρι, έτσι. Δεν έχουμε εκβιομηχανιστεί ακόμα. Οπότε αμέσως η Καρέλια προσλαμβάνει γυναίκες από τη γύρω περιοχή να φτιάχνουν τα νέα της χειροποίητα τσιγάρα, τα οποία μετά συσκευάζει σε χαρτονένια πακετάκια. Και από απλή εμπορική εταιρεία μετατρέπεται σιγά σιγά σε βιοτεχνία. Παρά τη μεγάλη ζήτηση όμως, η όλη διαδικασία παρασκευής των τσιγάρων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και κρατάει την παραγωγή χαμηλά. Μέχρι που το 1916 ο Ανδρέας Καρέλιας, ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά του Γιώργου, λύνει το πρόβλημα μια για πάντα. Αγοράζει από το εξωτερικό την πρώτη σιγαροποιητική μηχανή της εταιρείας, η οποία μπορεί να βγάζει 200 με 250.000 τσιγάρα μέσα σε μία μόνο βάρδια. Υπενθυμίζω εδώ ότι όλα αυτά τα ωραία δεν γίνονται ούτε στο Λονδίνο ούτε στο Παρίσι, έτσι. Γίνονται σε κάτι βαλτοτόπια που λέγονται Καλαμάτα του 1916. Όταν οι άλλοι τρώγαν βελανίδια, ο Καρέλιας είχε ρομποτική μηχανή για να φτιάχνει αυτόματα τσιγάρα. Για να καταλάβετε τη διαφορά στην κλίμακα, μέχρι πριν ένας εργάτης μπορούσε στον ίδιο χρόνο να παράγει γύρω στις 2 με 3.000 τσιγάρα. Το οποίο παρεπιπτόντως είναι από μόνο του εξαιρετικά εντυπωσιακό. 3.000 τσιγάρα στο χέρι μέσα σε 8 ώρες, φίλε. Αυτό μας κάνει περίπου ένα τσιγάρο κάθε 10 δευτερόλεπτα. Οι καλαματιανοί ξέρουν να στρίβουν. Και παρεπιπτόντως, αυτή η τεχνολογική λόξα δεν έφυγε ποτέ από το DNA της εταιρείας. Ακόμα και σήμερα, η Καρέλια χρησιμοποιεί ένα από τα πιο γρήγορα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας τσιγάρων που είναι διαθέσιμο στην παγκόσμια βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή, η Καρέλια, άμα θέλει, μπορεί να παράγει μέχρι και 90 εκατομμύρια τσιγάρα μέσα σε μία μέρα. Anyway, το πρώτο πραγματικά βιομηχανικό τσιγάρο της εταιρείας, που είναι ουσιαστικά και το πρώτο της branded προϊόν, φέρει την εξαιρετικά πελοποννήσια επωνυμία Petrombase Cigaretta Afi Karelia. Και πραγματικά εκτοξεύει τη δυναμική της εταιρείας. Σιγά σιγά το σήμα Καρέλιας καταφέρει να γίνει πάρα πολύ δημοφιλές στην Πελοπόννησο, παραμένει όμως άγνωστο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μεγάλη άνθηση ξεκινάει την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το 1929, ας πούμε, ανάμεσα σε 164 ελληνικές καπνοβιομηχανίες, η Καρέλια έχει την 21η θέση. Μέσα σε 3 χρόνια όμως έχει πάει στην 9η θέση και επεξεργάζεται 150 τόνους καπνού κάθε χρόνο. Το 1934 η εταιρεία δημιουργεί και το Extra Καρέλια από επιλεγμένα καπνά Αγρινίου, το οποίο γνωρίζει αμέσως τεράστια επιτυχία και για την εποχή θεωρείται το καλύτερο σέρτικο τσιγάρο της αγοράς. Για τους πιο νέους στο κοινό, σέρτικο, παιδιά, είναι ένα συγκεκριμένο είδος τσιγάρου που ήταν στη μόδα πιο παλιά, το οποίο πρώτον φτιάχνεται πάντα χωρίς φίλτρο, δεύτερον είναι εξαιρετικά βαρύ και τρίτον προέρχεται από κάποιες παλιές ποικιλίες καπνού. Συνήθως ή τσεμπέλι Αγρινίου ή μαύρο Λαμίας, το οποίο ήταν γνωστό και ως αράπικο Λαμίας. Παρεπιπτόντως, θα ήθελα πάρα πολύ να δω μαρκετάδες του σήμερα να προσπαθούν να πουλήσουν τη συγκεκριμένη ποικιλία. Η πραγματική απογείωση όμως έρχεται μετά το Β' Παγκόσμιο και συγκεκριμένα το 1947, όταν τα δύο αδέρφια λανσάρουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά πακέτα των 100 τσιγάρων με την επωνυμία Αφή Καρέλια Αγρινίου. Μπορεί μια τέτοια συσκευασία να σας φαίνεται λίγο υπερβολική σήμερα, αλλά το 1947, που δεν υπάρχουν περίπτερα και ο κόσμος ακόμα μετακινείται κυρίως με γαϊδούρια, 100 τσιγάρα καβάντζα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η εργατική τάξη της εποχής. Αυτή η αγάπη από τις λαϊκές μάζες μεταμορφώνει την εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους παίχτες στην αγορά. Και σιγά σιγά τα Καρέλια αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάπου εδώ, στις αρχές της δεκαετίας του 50, είναι και η εποχή που οι καπνοβιομηχανίες σιγά σιγά αρχίζουν να αντιδράνε στις έρευνες για το πόσο βλαβερό είναι το κάπνισμα. Τα πρώτα βιομηχανικά τσιγάρα με φίλτρο από κυταρίνη κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στη διεθνή αγορά και η Καρέλια αποφασίζει να τα φέρει και στην Ελλάδα. Το 1957, λοιπόν, η εταιρεία κυκλοφορεί την ιστορική μάρκα Καρέλια Φίλτρο.
Σύντομα, η θρυλική λευκή κασετίνα θα γίνει το πιο δημοφιλές τσιγάρο στην Ελλάδα, το οποίο παρεμπιπτόντως σημειώνει πολύ decent πωλήσεις μέχρι και σήμερα. Μέχρι τις αρχές των 60's, η εταιρεία κυκλοφορεί συνολικά 11 διαφορετικά προϊόντα, με μάρκες όπως τα Rex, τα Record και τα Extra να σημειώνουν παρόμοια καλές πωλήσεις. Το 1962, επιτέλους, μετά από 84 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας, η εταιρεία μετασχηματίζεται σε ανώνυμη και το 1973 μπαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο με την επωνυμία Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ. Παρεμπιπτόντως, μπορεί να νομίζω ότι η Καρέλια ανήκει σε έναν τομέα ο οποίος δεν του μένουν και πολλά χρόνια ακόμα, και όμως φίλε μου, από το 1962 η εταιρεία δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Αν πιστεύεις ότι το κάπνισμα έχει γίνει πολύ πιο ντεμοντέ σε σχέση με παλιότερα, όπως βλέπεις, η τιμή της μετοχής της Καρέλια τα τελευταία 30 χρόνια έχει διαφορετική άποψη. Γενικά, αυτές οι εταιρείες μπορούν να σου προσφέρουν πολύ περισσότερα από ένα απλό διασκεδαστικό βίντεο. Είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να επενδύσεις σε αυτές και τα κέρδη τους να μετατραπούν και σε δικά σου κέρδη. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι να επενδύσεις, μπορείς να το κάνεις μέσα από τη Freedom 24, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματιστές στην Ευρώπη και είναι εισηγμένη στο Nasdaq μαζί με άλλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple, η Microsoft και η Nvidia. Μέσα από το link στην περιγραφή μπορείς και εσύ να γραφτείς στην πλατφόρμα και να αρχίσεις τις επενδύσεις σε όποια εταιρεία ή τομέα πιστεύεις ότι θα έχει καλές επιδόσεις στο μέλλον. Από τεχνητή νοημοσύνη μέχρι καπνά. Και τέλος, αν γενικά δεν είσαι των επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα δεν θες να σου ροκανίσει τα λεφτά ο πληθωρισμός, μπορείς να τα αποταμιεύσεις στο λογαριασμό D-Account και να απολαμβάνεις ετήσιο επιτόκιο 3,89% σε ευρώ και 5,31% σε δολάρια. Το link για τη δωρεάν εγγραφή σου βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο ή στο pinned comment. Και επιστρέφουμε στο επεισόδιο. Εκτός από την είσοδο στο χρηματιστήριο, έχουμε άλλες δύο έτσι μεγάλες αλλαγές στα 70's. Το 1971 η εταιρεία μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της σε μια υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα 2 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, προκειμένου να ανταπεξέλθει στη μεγαλύτερη ζήτηση. Και ταυτόχρονα η διοίκηση περνάει στον Γιώργο Καρέλια, εγγονό του Γεωργίου Καρέλια, ο οποίος ανήκει στην τρίτη γενιά της οικογένειας. Τη δεκαετία του 80 η εταιρεία καινοτομεί και πάλι με τα Καρέλια Lights, τα πρώτα light τσιγάρα ελληνικής παραγωγής, τα οποία σύντομα σκαρφαλώνουν στην κορυφή της αγοράς, ξεπερνώντας άνετα τα αντίστοιχα Marlboro και Camel. Παρά τη μεγάλη επιτυχία του σήματος όμως, δεν θα είναι το κύριο όπλο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια. Όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές καπνοβιομηχανίες, έτσι και η Καρέλια αρχίζει να συνεργάζεται με τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Ουσιαστικά τι γίνεται? Επειδή βλέπουν ότι έρχονται οι ξένοι να τους καταπιούν, οι ελληνικές καπνοβιομηχανίες κάνουν το εξής deal μαζί τους. Αντί να εισάγουν τα χι αμερικάνικα τσιγάρα, αποφασίζουν να τα παράγουν ντόπια και μετά να κολλάνε το brand χι πάνω τους. Οπότε ο Παπαστράτος, ας πούμε, ταυτίζεται με την Philip Morris και τα Marlboro και αντίστοιχα ο Καρέλιας ταυτίζεται με την RJ Reynolds και τα Camel. Και μέχρι τις αρχές του 2000, τα κέρδη από τις πωλήσεις των Camel έχουν γίνει βασική πηγή εισοδήματος της εταιρείας. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, δυστυχώς, ο Γιώργος Καρέλιας φεύγει από τη ζωή, αλλά το τιμόνι της εταιρείας παραμένει στην οικογένεια, με τη σύζυγό του Βικτωρία Καρέλια να αναλαμβάνει την προεδρία, ένα πόστο το οποίο κρατάει μέχρι τις μέρες μας. Και από ό,τι φαίνεται, οι ικανότητές της θα δοκιμαστούν από πολύ νωρίς, μιας και το 2001 διακόπτεται η συνεργασία με την Camel, τα τσιγάρα της οποίας αποτελούσαν το 30% των πωλήσεων. Με το πιο πετυχημένο σήμα της λοιπόν να χάνεται από την γκάμα των προϊόντων της, πολλοί προβλέπουν ότι σιγά σιγά ξεκινάει η αρχή του τέλους. Αλλά η Βικτωρία δεν μασάει. Καταλαβαίνει, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι τα τσιγάρα δεν είναι κινητά. Και αν θέλεις να πετύχει πραγματικά ένα τέτοιο προϊόν, πρέπει που και που να κοιτάς προς τα πίσω. Οπότε η Καρέλια το γυρνάει και πάλι σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Να παράγει 100% δικές της μάρκες που έχουν κερδίσει την αγάπη του Έλληνα καπνιστή εδώ και τρεις γενιές. Και σύντομα καταφέρει να αναδείξει τη χρυσή κασετίνα Καρέλια που μέχρι τότε κρατούσε χαμηλά ως έναν από τους βασικότερους παίχτες της αγοράς. Κάπου εδώ, παιδιά, θέλω να κάνω και μια παρένθεση. Πέρα από την επιχειρηματική ικανότητα της Βικτωρίας, θέλω να μιλήσω λίγο και για το γιο της και διευθύνων σύμβουλο της επιχείρησης, Ανδρέα Καρέλια. Για να το πω έτσι λίγο ομά και λαϊκά, αυτός ο τύπος παίζει να είναι κυριολεκτικά ο καλύτερος μεγάλος εργοδότης στην Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 2016, όπως και κάθε Δεκέμβριο των τελευταίων χρόνων, ο Ανδρέας μοίρασε στους υπαλλήλους του 3 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή δώρων και μπόνους. Ένα ποσό που μέχρι το 2020 είχε ανέβει στα 10 εκατομμύρια. Την ίδια χρονιά, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, 40 τυχεροί εργάτες πήραν από 800 ευρώ καθένας και αυτός που βρήκε το φλουρί πήρε 8,5 χιλιάρικα. Και δεν σταμάτησε εκεί. Όλοι οι εργαζόμενοι που δεν είχαν σημειώσει απουσίες πήραν 800 ευρώ μπόνους, οι εργαζόμενοι που έχουν παιδί σε πανεπιστήμιο ΕΤΕΗ πήραν 1.400 και οι εργαζόμενοι που το παιδί τους πέτυχε σε αυτό το πανεπιστήμιο ΕΤΕΗ πήραν μπόνους άλλα 500. Και τέλος, μέσα σε κλίμα οικονομικής κρίσης και COVID, ο Μαν εξηγήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως κλιμακωτή οικονομική ενίσχυση ανάλογα με το μισθό που παίρνουν.
από 450 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ. Εντάξει, εννοείται ότι όλα αυτά τα bonus εξυπηρετούν και το brand, έτσι, όχι μόνο τον εργάτη. Πέρα από το προφανές όφελος που έχει η Carella από τις αυξημένες επιδόσεις των εξαιρετικά χαρούμενων εργαζομένων της, όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν και εξαιρετικό PR για την εταιρεία. Με ένα τόσο καλό εταιρικό προφίλ, η Carella κερδίζει τεράστια προβολή στα media, παρακάμπτοντας έτσι την αντικαπνιστική νομοθεσία για τις διαφημίσεις. Ακόμα και εμείς, όταν κάναμε έρευνα για το συγκεκριμένο επεισόδιο, όταν γκουγκλάραμε Carella, το πρώτο αποτέλεσμα που βγήκε δεν ήταν κάποιο άρθρο για τις βλαβερές συνέπειες που έχει το προϊόν της, αλλά για το πόσο κοντά είναι αυτή η εταιρεία στον υπάλληλο. Παρεμπιπτόντως, άμα βλέπεις αυτό το επεισόδιο και δουλεύεις στην Carella, γράψε μας στα σχόλια κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Είναι όντως τόσο καλό το κλίμα? Πραγματικά, θέλω να ακούσω αυτή την ιστορία και από τη δική σας πλευρά. Και κάπου εδώ, παιδιά, φτάνουμε στο σήμερα, όπου η Carella είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ανεξάρτητες καπνοβιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο, κατέχοντας το 0,32% της παγκόσμιας αγοράς. Μπορεί να σου ακούγεται λίγο μικρό αυτό το ποσοστό, αλλά σκέψου το λίγο. 3 στα 1000 τσιγάρα που ανάβουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι Carella, φίλε. Η οικογένεια Carella ελέγχει σχεδόν το 95% των μετοχών της, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στους γιους της Βικτόριας, Ανδρέα και Στάθη. Και προφανώς είναι η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία ελληνικών συμφερόντων και ο νούμερο 1 εξαγωγέας τσιγάρων της Ελλάδας, με το 80% των πωλήσεών της να πραγματοποιείται εκτός συνόρων σε πάνω από 70 χώρες. Αλλά σε αντίθεση με πολλές πετυχημένες ελληνικές εταιρείες που όταν τα βρήκαν σκούρα στον COVID και την κρίση έφυγαν άρον-άρον και μεταφέραν την έδρα τους στο εξωτερικό, η Carella παραμένει στην Ελλάδα από το 1888. Παρέχοντας δουλειά σε πάνω από 500 εργαζόμενους και ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα για τσιγάρο σε χιλιάδες ακόμα εργάτες, ταρίφες, ντελιβεράδες, φαντάρους και υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εντάξει, και λίγο καρκίνο, αλλά στις λεπτομέρειες τώρα θα κολλήσουμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Cancel My Q's Tour 2024. Ο Μάικιους οργώνει ξανά την Ελλάδα με τα πιο politically incorrect κείμενά του σε μια ξεκαρδιστική παράσταση που δεν πρέπει να χάσεις. Cancel My Q's Tour 2024. Προπόληση fero.gr.